Σου αρέσει να την ψάχνεις με τη μόδα και τις νέες τάσεις στα γυαλιά ηλίου? Στο Hot Style, στην Κολοκοτρώνη 34, μεταξύ Κορίνθου και Μεζόνος, θα βρεις το νέο σου στέκι. Είμαστε θωρακισμένοι έναντι ενός ισχυρού σεισμού. Μπορούν να αντέξουν τα κτίρια της Πάτρας στην επέλαση του Εγκέλαδου, ακόμα και αν έχει ένταση 6,6 ρίχτερ, όπως συνέβη στην ΚΟ. Λίγες ώρες μετά τον σεισμό, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν δύο άτομα την ζωή τους, το ερώτημα που εγείρεται είναι κατά πόσο η Πάτρα είναι θωρακισμένη έναντι μιας πραγματικά πολύ μεγάλης δοκιμασίας. Πρόκειται για ζήτημα που απασχολεί την κοινωνία για προφανείς λόγους ασφαλείας. Κάθε φορά που τίθεται, η απάντηση είναι μερικώς καθησυχαστική. Έχουμε κατά βάση γερά κτίρια. Τι γίνεται όμως με αυτά που είναι κατασκευασμένα με παροχημένους κανονισμούς? Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του ΤΕ Δυτικής Ελλάδος, Βασίλης Αϊβαλής, από τον προηγούμενο σεισμό του 2008 που είχε ζημιωθεί στην Κάτω Αχαΐα, είχε διαφανεί ότι η Πάτρα μπορεί να αντέξει ισχυρό σεισμό. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό, δεδομένου ότι σχεδόν 10 χρόνια μετά η αντοχή των κτηρίων δεν είναι ίδια. Πολύ περισσότερο όταν η συγκυρία δεν επιτρέπει καν τη συντήρηση. Η Πάτρα αντιμετωπίζει συχνά μεγάλες σεισμικές δονήσεις. Γιατί βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή, μιας που παρουσιάζει μια έντονη σεισμικότητα. Ναι. Σε κάθε περίπτωση έχει δείξει σαφή δείγματα ότι και οι πολίτες της και τα κτίρια της ξέρουν να συμπεριφέρονται απέναντι στους σεισμούς. Δεν είναι λίγοι οι σεισμοί οι οποίοι έχουμε δεχτεί στην περιοχή και όλο το δυναμικό στοιχείο της περιοχής έχει δείξει μια ικανοποιητική, αν θέλετε, πορεία. Όπως και οι πολίτες έχουμε μάθει να ζούμε με τους σεισμούς. Σε κάθε περίπτωση, με βάση το ερώτημά σας, αν είμαστε ασφαλείς, ναι, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ασφαλείς. Όμως, μέχρι εκεί υπάρχει ένα όριο. Διότι από το 1983 και μετά υπάρχουν όλες οι κατασκευές οι οποίες έχουν κατασκευαστεί με σεισμικούς κανονισμούς και τηρούν κάποιες σοβαρές προδιαγραφές. Όσον αφορά τα κτίρια τα νωρίτερα, είναι αν θέλετε τα κτίρια τα οποία κατά βάση δεν έχουμε κάποια ένδειξη ότι δεν είναι ασφαλή, αλλά προφανώς δεν έχουν κατασκευαστεί με τους αντισεισμικούς κανονισμούς όπου έχουν κατασκευαστεί τα επόμενα. Να ρωτήσω κάτι. Ένα κτίριο παλιό, ας πούμε, το οποίο είναι πρώτου 1983, μπορεί να ελεγχθεί τώρα, υπάρχει τρόπος να ελεγχθεί για το αν τελικά πραγματικά είναι ασφαλές σε μια δόνηση των 6,5 ρίχτερ, για παράδειγμα, η οποία είναι συνηθισμένη για την περιοχή? Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς και μπορεί να ελεγχθεί με βάση συγκεκριμένα δεδομένα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αν θα αντέξει τα 6,5, τα 7,5, τα 8. Μπορούμε όμως να πούμε αν το κτίριο είναι ικανοποιητικό ως προς την κατασκευή του και αν πληρεί κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές ούτως ώστε να παρουσιάζει μια ασφάλεια.